πυροβολούσαν προς τα δω, από εδώ πυροβολούσαν προς τα εκεί. Εγώ εναντίον του Super Mario. Έγινε τσάκωνα. Ο Τζακ γνωρίζει το σέρι. Το νούμερο ένα bar club μαγαζί της νύχτας. Θα γνωρίσουμε μια γυναίκα η οποία είναι για πολλά respect. Πάμε να συναντήσουμε τους στρατιώτες της Χεζμπολάχ. Αν γίνει κάτι εκεί που πάμε, δεν θα το βρούμε ποτέ το φίλο. They're kids, you know. They are men. I want my side to get better. He don't know. Για Χαμπίπη, για μας. Ταξιδεύοντας από χώρα σε χώρα, ανεβαίνοντας από αεροπλάνο σε αεροπλάνο, γνωρίζεις αρκετούς ενδιαφέροντες και μη συνεπιβάτες. Τόσο ενδιαφέροντες που αξίζει και ένα πείραμα. Άκου να δεις. Θα διαλέξεις μια θέση, όποια θέλεις. Θα διαλέξω εγώ μια, θα κάνουμε mobile check-in εδώ πέρα με το application της Aegean και θα δούμε ποιος θα κάτσει δίπλα σε καλύτερο συνεπιβάτη. Οκ. Okay. Λοιπόν, 3α. 3α. Δες τώρα μαγιά. Το α κάθεται είναι διάδρομος, κάθε δίπλα σε ένα συνεπιβάτη. Εγώ θα πάρω 15β για να έχω διπλές πιθανότητες. Άμα είναι ανοιχτές βέβαια, έτσι, κάτσε να δούμε. Ανοίγεις το application. Κλακ, 3α, κατάλαβες. Ούτε το 15β είναι πιασμένο, ας πούμε. Κλακ, 15β. Ποιος κερδίζει? Όποιος έχει καλύτερο συνεπιβάτη. Της ποδοσφαιρικής ομάδας Λιβάνου κάθομαι. Λοιπόν, Βηρητός Football Academy Barcelona 1-6. Πώς τη βλέπεις τη θέση σου? Είμαι πολύ καλά, νομίζω ότι έχω κερδίσει. Εκτός άμα... Θα πάω. Πάμε. Μέντεκας. Του γίνω Μέντεκας. Ο Γιώργος έτυχε δίπλα σε μια παιδική ποδοσφαιρική ομάδα. Εγώ... Και εγώ είμαι εδώ. Με το φιλαράκο. Εντάξει, συγκρίνεται. Tell me which one the best football player in the Greek national team. Saragunis. Saragunis. Socrates. Socrates. And Samaras. And Mitroglou. The best. Εγώ από ό,τι είδατε έχω αξιόλογους ανθρώπους. Λέω ότι έχω μια ομάδα πιτσιρικάτων οι οποίοι παίζουν ποδόσφαιρο. Για να δούμε ο Σάκης ποιον αξιόλογο άνθρωπο έχει δίπλα. Οι αξιόλογοι άνθρωποι είναι ο πιτσιρικάς που κοιμάται από το πρώτο δευτερόλεπτο. Ο πολύ αξιόλογος άνθρωπος που κάτσε δίπλα στο 15α είναι εδώ. Τρία λόγια έχασα και το παράδεχο. Έτσι σε λίγο προσγειωθήκαμε στη Βηρητό του Λιβάνου. Εδώ όμως πρέπει να σας αποκαλύψουμε και κάτι για το σημερινό μας επεισόδιο. Εγώ, δεν μπορούμε να βγούμε στη Βηρητό. Ναι. Πρέπει να αποκαλύψουμε ποιος είναι ο τέρτος παρέας. Δεν είναι περίεργο ότι ακόμα δεν έχετε δει τον Κούρο. Σωστά. Τον Κούρο έχει δίκιο, ναι. Έχεις τα δίκια σου. Συμφωνώ μαζί σου. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα. Πάμε. Στο σημερινό επεισόδιο δεν είναι μαζί μας ο Γιώργος Λέτζας. Αυτός ο Κούρος, ο legend, ο θρύλος. Αυτός ο κινηματογραφιστής. Ο ζωντανός θρύλος του κινηματογράφου, της κάμερας. Αυτός ο καλλιτέχνης. Δυστυχώς. Ο ρωματιστής. Δυστυχώς αυτή τη βδομάδα ο αφιένας του τον πρόδωσε και δεν θα μπορέσει να έρθει στη Βηρητό. Αυτό το παιδί στα 24 του έβγαλε πρόβλημα στον αφιένα, έπαθε λουμπάγκο και δεν μπορεί να περπατήσει και είναι με κολάρο στο σπίτι. Αυτό το παιδί 24 χρονών. Αμφισβητείτε το αν ο Λέτζας έπαθε το αφιενικό μόνο του ή αν το προκάλεσε ο ίδιος. Δύο μέρες πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι για το Λίβανο, εγώ απλά άρχισα να πονάω αφόρητα στον
Αφιένα. Η επιστημονική άποψη βέβαια είναι ότι είναι μάτι. Όπως και να έχει, απλά δεν μπορούσα να ταξιδέψω, δεν μπορούσα να πάω με τα παιδιά στο Λίβανο. Και γι' αυτό το λόγο τη θέση μου πήρε ο Αργύρης ο Κουρτίδης, κυρίες και κύριοι. Ο Αργύρης ο Κουρτίδης. Και πλέον επίσημα το World Party λέγεται World Partidis. Γιατί έχουμε Πλακίδης, Ταλιμανίδης, Κουρτίδης, Μαυρίδης. Οπότε πλέον λεγόμαστε World Partidis. Ο Αργύρης είναι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει την έρευνα για το World Party. Είναι δηλαδή άτομο γραφείου που λέμε. Μάτλοκ. Πες μας τις προσδοκίες σου, Αργύρη. Βαρύ το χρέος λοιπόν που έπεσε στις πλάτες μου να πάρω τη θέση του Γιώργου του Λέτζα. Ξέρουν όλοι ότι είναι αναντικατάστατο σχεδόν. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι θα κοιτάξω κάθε πλάνο ξεχωριστά. Δεν θα φοβηθώ τις κάμερες. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τα πιο βασικά. Γιατί δεν ξέρω λίγο τους κυλιακούς σου. Δες. Τι είναι αυτό. Πού πα, ρε αγόρι. Καταρχήν, ο Πάπα. Ο Πάπα είναι εξηρισμένο από τρικωμένο. Εντάξει, πάμε καλά, ξεκίνησε καλά. Γεια σα, ξέρετε. Εδώ τι είναι. Λίπο. Λίγο κόμματε. Στην το πίσω, πού είναι ο Λετζά. Καταρχήν, όχι. Ξεκινάει καλά διότι πήρε το πουκάμισο του Λέτζα. Να μην ξεχάσουν οι τηλεθεατέ να έχει ένα στοιχείο Λέτζα. Να είναι μια σταγόνα Λέτζα. Είμαι έτοιμο να κάνω ό,τι μου ζητήσει η ομάδα. Λοιπόν, coach. Είμαι έτοιμο, λέει, να κάνω ό,τι μου ζητήσει η ομάδα. Εγώ είμαι καλυμμένο. Είμαι full καλυμμένος και είμαστε έτοιμοι να φύγουμε για Βηρυτό. Έλα, Αργύρη μου, έλα. Πάμε, λοιπόν, πάμε. Θα περάσουμε πολύ ωραία. Όχι, τέλεια θα περάσουμε πολύ ωραία. Η Βηρυτός είναι μια κοσμοπολίτικη πόλη με όλη τη σημασία της λέξης. Γνωστή για τις όμορφες γυναίκες, το καλό φαγητό και την ανατολίτικη κουλτούρα, συχνά την αποκαλούν το Παρίσι της Μέσης Ανατολής. Δυστυχώς όλα αυτά τα τελευταία χρόνια υπερκαλύπτονται από τις πολεμικές εξελίξεις της γύρω περιοχής που επηρεάζουν και την ίδια τη Βηρυτό. Εμείς ξεκινήσαμε το ταξίδι μας με κάτι πολύ σημαντικό. Έναν καφέ. Μόνο που ο φίλος ήξερε να φτιάχνει λιβανέζικο καφέ, ενώ ο Γιώργος ήθελε να πιει σαλονικιώτικο φρέντο. Μαυρίδη, άκουσα καλά. Θα μάθεις στον άνθρωπο που έχει το καφέ να κάνει καφέ. Θα δει τη χειρικό and teach you how to do coffee. He knows everything, huh? He will teach you how to do coffee, how to paint, how to ride a photograph. Εσπρέσο πολύ δυνατό, ε. Για χαμπίπι, γεια μας. Στο ίδιο καφέ πετύχαμε και έναν φίλο που μιλούσε άπτιστα ελληνικά, τον Τάρεκ. Πώς είναι το όνομά σου? Τάρεκ. Τάρεκ. Τάρεκ, έλα κάτσε λίγο στην πάρα. Ελλάδα, αρχίσει να θέλω. Ναι. Οι γονείς μου είναι. Αθήνα. Ναι, στην Αθήνα. Και τι λέει η ζωή εδώ? Μια χαρά είναι. Πώς είναι τώρα, έχει πολέμους και τέτοια, έχει εδώ δηλαδή φοβάται ο κόσμος καθόλου πως έρθουν όχι. Οι τσιχανιστές, γιατί τώρα... Ναι, φοβούνται από οι τσιχανιστές, ναι. Και ο Τάρεκ προθυμοποιήθηκε να μας πάει για μία βόλτα στο κέντρο της πόλης. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μία πόλη που μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν πεδίο μάχης. Κι όμως... Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πλέον συνηθίσει τη στρατιωτική παρουσία και η καθημερινότητά τους δεν επηρεάζεται καθόλου. Μετά την γρήγορη συνάντηση που είχαμε με τον φίλο μας τον Τάρεκ, ο οποίος τον πετύχαμε κατά τύχη στο καφέ του οποίου τους μάθαμε να κάνουν φρέντο εσπρέσο, λοιπόν, ήρθαμε εδώ πέρα στην Martyr Square να μας εξηγήσει 2-3 πράγματα, να μας πει τι γίνεται εδώ πέρα στη Βηρυτό, τι κάνουμε, τι έχουμε ακριβώς εδώ. Για πες, Τάρεκ, τι γίνεται. Αυτό είναι, συμβολίζει τα μάρτυρες που κρεμήθηκαν από τους Οθωμανούς από πολύ παλιά. Και... Πάνες παλιά, πόσο παλιά? Από 1905, νομίζω. 1905. Ναι. Και οι τρύπες που βλέπεις εδώ είναι από το εμφύλιο πόλεμο.
που ήταν από 75 μέχρι 92. Εδώ ήταν το μέτωπο. Εδώ πέρα, με λίγα λόγια, από εκεί πυροβολούσαν προς τα δω, από εδώ πυροβολούσαν ακριβώς προς τα εκεί. Και εδώ μέσα μπαίνουν σφαίρες. Ακριβώς. Και για 17 χρόνους δεν μπορείς να πας. 17 χρόνια. Ναι, ναι. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, σφαίρες, εκτός από τα μνημεία που είδαμε, πέσανε και στα κτίρια σε όλη την πόλη. Σωστό. Τι έχουμε εδώ, Τάρεκ? Εδώ ήταν barracks για στρατό. Και στο πόλεμο, όπως σας είπα, εδώ ήταν το μέτωπο, σε όλο αυτό το γραμμή. Και όλα τα κτίρια ήταν έτσι, όχι όπως βλέπεις τώρα τα καινούρια. Σε όλη την πόλη είναι έντονα τα σημάδια του πολέμου, με αμέτρητες τρύπες από σφαίρες να κοσμούν τα κτίρια και τα ντουβάρια. Ντουβάρια όπως αυτό, που όμως αντί για σφαίρες, έχει τις ευχές και τις προσδοκίες των κατοίκων. Λοιπόν, εδώ κάτω από μια κεντρική γέφυρα στη Βηρυτό, ο κόσμος έχει γράψει τις ευχές του. Before I die, I want Lebanon too. Και λέει τι θέλει να κάνει. To be happy, να μην έχει πόλεμο. To have peace and stuff like that, ok? Που είναι κάτι πολύ συμβολικό και λέει, σημαντικό. Have a decent soccer team. Να αποκτήσουμε μια καλή ομάδα, ενώ εμείς έχουμε. Η ερώτηση είναι η εξής. Φίλε Γιώργο, συμπλήρωσε τη φράση. Before I die, I want Greece too. I want Greece too. Θα ήθελα να δω την Ελλάδα να μην πάει κανένα παιδάκι πεινασμένο ξανά στο σχολείο και να μην υπάρχει ούτε ένα δέσποτο στους δρόμους. Πριν πεθάνω, θα ήθελα να δω η Ελλάδα να δίνει την αξιοκρατία που χρειάζεται στα νέα παιδιά, έτσι ώστε να μπορέσουν να προοδεύσουν και να μείνουν στην Ελλάδα και να μην φεύγουν με κατά χιλιάδες στο εξωτερικό. Γίνεται! Ε! Ποια είναι για πολιτικός λόγος αυτό που είπε, να ξέρεις. Τόση συζήτηση για τρομοκρατία και πόλεμο, λίγο αργότερα μας έφερε σε ένα πεδίο μάχης. Ένα πεδίο μάχης όμως για διασκέδαση και όχι για μίσος. Φτάσαμε σε ένα γήπεδο paintball. Hello, Carlos. Yes. The Jackal. How are you? I'm Sakis. How are you? Hello. Nice to meet George. You. I'm George. Nice My best you. Friend. Me too. So this is the paintball course you have here. Yes, this is the paintball. It looks like a real battlefield, huh? Yes, it is. I like the motto you have here. Yeah, it says, for once, war is just a game. Yes, this is our slogan. That wouldn't be like more right to the point than Beirut, right? Exactly. So here you don't get killed in reality. No, no. Ah, then why did we come? I thought it's fake. Oh my God! I thought I could kill him. For once in my life, I could get rid of him. I'm a peaceful guy. I don't kill people. What if I'm so good at aiming? I can put the paintball right to his. No. You can because you are full protected. Ah, okay. You have full protection here. Right. Whatever you shoot Crema. Him, you can't. And you have always refereeing with the field. You have distance to shoot, so this will never happen. We are definitely against war, but we are definitely for fun. So can we give it a try? Sure, we can. Perfect. Nice. You have to try. Let's go. Get dressed over there? Yes. Perfect. Sure. Το paintball είναι κάτι που μπορεί να βρει κανείς σε όλο τον πλανήτη. Απλά εδώ, για κάποιο λόγο, μας φάνηκε πιο φυσικό. The day is my enemy.
Λοιπόν, οι κανόνες του παιχνιδιού είναι απλοί. Παίζουμε ένας εναντίον ενός. Εγώ εναντίον του Super Mario. Στη μία σφαίρα χάνεις. Μία, όπου και να σε πετύχω, χάνεις. Στα πόσα παιχνίδια. Όποιος κερδίσει πρώτος τρία. Τρία παιχνίδια. Τρία παιχνίδια, όποιος κερδίσει πρώτος. Okay. Έγινε τσακώνα. Έγινε. Έτσι, πάμε. Γατάκι. Λοιπόν, θα ακολουθήσω την στρατηγική καμπερώματος του σνάιπερ από τα πολλά χρόνια εμπειρία στο Counter-Strike και ελπίζω να με βγάλει ασπροπρόσωπο. Θα το δούμε σε λίγο όμως. Θα παίξω ενάντια στη Βασιλική Φρουρά του Τάνι Μανίδη. Εμείς από την Καλαμαριά έχουμε κάνει εκπαίδευση εμείς εκεί στη γειτονιά, μεταξύ μας ναούμε. Και πάμε να παίξουμε με αυτούς τώρα εκεί που είναι τέτοιο, που είναι από τη Θέρμη πλευρά. World Party War. Get ready! What? Really? Με πέτυχες. Δεν πιάνετε ρε φίλε, είναι equipment. Δεν θα με πετύχαινες άμα δεν τη φορούσα. Αδικία. Στο κεφάλι σε πέτυχα, στον κρόταφο. 1-0. Ναι. I hit you. Game over. Game over. Blue wins. Now this is a good shot. Two. Over. Two. Over. They don't call me Rambo for nothing, huh? Από πίσω! We are the champions, my friend! 3-1, that's a good difference, huh? Yeah. It's like... You have a good warrior. Look at me. It's like, you gotta know how to do it, look. This is what you cannot beat. Yeah. Yeah, πολύ δυνατό παιχνιδάκι, έτσι. It's a really good game. Thank you so much for it. And very energetic, you know, it's like you run a lot. Yeah. Έχουμε τον πρώτο αθλητή, Παύλα Μαχητή του Paintball. Κύριε Μαυρίδη, πείτε μας τα σχόλιά σας για την βαριά αυτή ήττα σας. Είσαι αντικειμενικός δημοσιογράφος, λοιπόν. 3-1. Η αντικειμενικότητα ξεχυλίζει από το δημοσιογραφικό σου ταπεραμέντο, έτσι. Λοιπόν, αυτή η βαριά ξεφτύλα. Αυτή η ξεφτύλα, σας πείτε μας για την ξεφτύλα αυτή. Να ξαναδείτε. Πλησιάζει Μάιος και ακόμα δεν είμαστε καλά. Δεν βοήθησε ούτε η Παναγία ούτε κανείς. Εντάξει, στην επόμενη σεζόν θα κερδίσουμε σε ένα παιχνίδι, κάτι θα γίνει. Έχουμε δίπλα μας τον πολεμιστή, μαχητή, ο άνθρωπος ο οποίος σε όλες τις αποστολές της αυτοκτονίας είναι εκεί. Απλά δεν έχει τύχει να αυτοκτονήσει ακόμα, να ησυχάζουμε. Εδώ είναι δίπλα μας το κομμάντο, κύριε Δάνη Μανίδη. Πείτε μου. Πείτε μας δύο λόγια για την τεράστια νίκη, το ξεφτιλίκι αυτό απέναντι στον φίλο σας, συμπατριώτη σας, συγγνώμη, εχθρό σας, Γιώργο Μαυρίδη. Πού είσαι αγώνα, ποιο κανάλι είσαι εσύ? Στον Αλφα είμαι, φίλε. Στον Αλφα είσαι, μπορεί να έχουν να δεις. Αντί να στα πω εγώ, θα σε δώσω το τηλέφωνο του κολλητού, του Τσακ Νόρις. Ο Τσακ Νόρις το ξέρει. Ο Τσακ Νόρις το ξέρει, ναι. If you got the heart, nothing can stop you, boy. Okay, boss. Okay. Ό,τι πεις. Θα τα πω μετά, έτσι. Λοιπόν, ναι. Πρόσεχε, μη σκότωσεις. Αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι. Αυτός είναι ο Αθανάσιος Τανιμανίδης, ο νέος Τσακ Νόρις. Ουφ, λίγο αδρεναλίνη, τη χρειαζόμασταν. Να γνωρίσουμε μια γυναίκα η οποία είναι για πολλά respect. Πάμε να συναντήσουμε τους στρατιώτες της Χεζμπολάχ. Αν γίνει κάτι εκεί που πάμε, δεν θα το βρουν ποτέ το φίλο. Το ίδιο βράδυ όμως πίσω στο ξενοδοχείο, ετοιμαζόμασταν να ζήσουμε τη νύχτα της μαγευτικής πόλης.
Ρέντι Τίρελ. Βοηθός. Θα βγεις, πρέπει να είσαι... You gotta be up in your game. Δεν την τρως τώρα. Τι δεν τρως τώρα. Είσαι για έξω, κοιτάς την άλλη, είναι τρόπος που κοιτάς την άλλη. Και εκεί είναι που τελειώνει τελείως. Τακ. Χύνεται στο πάτωμα έτσι. Είσαι κοπέλα και βλέπεις αυτό το βλάκα να κάνει έτσι. Πάμε γιατί μας περιμένει και ο Μισελ. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. Το νούμερο ένα και ίσως πιο διαφορετικό νυχτερινό μαγαζί της πόλης είναι το Musical, που φιλοξενεί ένα μείγμα καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο. Εμπνευστής και ιδιοκτήτης είναι ο τουλάχιστον ενδιαφέρον και ιδιαίτερος Μισελ Ελευθεριάδης. Είναι το Musical, είναι το νούμερο ένα bar club μαγαζί της νύχτας στην Πυρητό. Το μαγαζί του. Το μαγαζί του είναι. Το Know Where It Stands. Ο Μισελ, Λιβανέζος με ελληνικές ρίζες, έχει πολλά ταλέντα, αφού εκτός από επιχειρηματίας είναι γλύπτης, στιχουργός, έχει γράψει μάλιστα τραγούδια και για τον Ντέμι Ρούσο, αλλά και πολιτικά σκεπτόμενος άνθρωπος. Το μεγαλύτερο του ίσως ταλέντο όμως είναι η ιδιότητά του να σε εντυπωσιάζει. What you say is not important, like the content. The most important is the way you say it. You can say bullshit, but you say it in a very serious way, then it sounds good. And you can be saying big philosophy, very important things, smart things. It depends, for example, what I'm doing now, like if someone is watching the TV, like I'm saying bullshit now, okay? It's nothing important, but I'm saying it in a way that it sounds and it looks very important. I'm a sophist. This is, sophism is an approach of knowing everything. The sophists were working on being capable of speaking about any topic, and I think that I achieved that. So, but I don't say it very often because I'm a very modest person. Sometimes there is a bit of show off, so this is a big dilemma also, of what is important to appear or to be. Το μαγαζί μας θύμισε αρκετά τα δικά μας μπουζούκια. Με πολύ κόσμο να διασκεδάζει, να πίνει και να χορεύει στα τραπέζια του. Σε λίγο βρεθήκαμε πίσω από τη σκηνή μαζί με τους καλλιτέχνες. Σάκης Κλαρίνο, very good. He's very good in Κλαρίνο. Show us. Yes, absolutely. You don't see me like Al Sharif. Λοιπόν, αφιερωμένο. Ήρθαμε ως εδώ, φίλε, να στα αφιερώσω live, αδερφέ. You want manga style? Manga. Manga. How many artists you have here in musical, in total? In total... 1,000. 1,000, 1,200. We don't give exact number, we don't want to lie. How many? Around 60. She can sing something for Greek... Ratlina Shibilyunini. She's a tarab, traditional Arab singer, but she can sing in Greek. Ah, you can sing in Greek? Yes, she can. Axiones tinosa lithos ke Amazing. Bravo, bravo. No words.
life is the sum of your orgasms. This is at the end, this is what counts. How many intellectual orgasms you had, how many sexual orgasms you had, how many culinary or food orgasmic pleasures you had. This is the most important thing. The rest is bullshit. Enjoy. Και καθώς η σκηνή έκλεινε, χαιρετήσαμε τον Μισελ και επιστρέψαμε για ύπνο στο ξενοδοχείο. خلينا تحديدا بهذا الوقت دكتور سباعي بهذا الوقت خلينا نحكي بهذا الوقت كيف عم بتكون آلية استقطابهم؟ شو الشعارات اللي عم تنقل لهم لينضموا؟ انا لا اسمعي انت ستقاطعين وانا اجيب كما اريد انا خلاص. طب اسكتي حتى استطيع ان اتكلم. اولا هذه انا بتكلم لكي يفهم اول شيء كيف شيخ محترم مثلك بيقول اسكتي لمذيعة؟ معلش كيف بتقول اسكتي يعني؟ انا محترم خلص ما عاد بدي كفي هذا الموضوع. فينا نوقف الموضوع؟ انا لا يشرفني ان احضر. فينا نوقف الموضوع لو سمحتوا شباب؟ لا انت لحظة يعني او بده يكون في احترام متبادل او بلي الموضوع كله. افتي هي ريما كاراكي. Μια γυναίκα που κέρδισε τον παγκόσμιο σεβασμό όταν δεν φοβήθηκε να βάλει στη θέση του έναν αγενή ημάμι που μίλησε απαξιωτικά για τις γυναίκες στην τηλεόραση. Και σήμερα θα τη συναντούσαμε για να μας μιλήσει για το δικό της Λίβανο. Τώρα θα γνωρίσουμε μια γυναίκα η οποία είναι για πολλά respect. Πόσα πολλά. Πόσα πολλά. Ξαρτάται, πες μου ποιο είναι το maximum για να σου πω. Το maximum είναι, φίλε, από εδώ μέχρι τα αστέρια. Είναι, ρε φίλε, για μέχρι τα αστέρια τότε. Είναι δημοσιογράφος. Δες τον, παιδί μου, η Όλγα Τρέμη της Βηρητού, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Hello, Rima. How are you? Are you kissing Lebanon? Are you kissing Lebanon? How many times? Kissing Greece, but 2 times. One more time. Three here? Okay, no problem. Actually, I'm lying. In my country, like, it's 4. Like, I need one more. Yeah. Thank you for meeting us, Rima. The restaurant I told you about is there. It's not, it's Lebanese food, but it's Lebanese seafood. No problem. This time, okay, but it's very delicious. Is it traditional Lebanese? It's somehow, yes. We have the main salads here, tabbouleh. Tabbouleh. Yeah, I know. Πως έτσι καταλήξαμε να δοκιμάζουμε λιβανέζικα θαλασσινά και να συζητάμε για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία της Μέσης Ανατολής. This is the most famous dish in Lebanon. Why is it the most famous? Because it's a very special salad that is all the time on the table. Now I'm scared, like. Oh, you have to taste it. What is this? Αυτό είναι το παραδοσιακό ταμπούλε. Να τα δοκιμάσω ή να το χαλάσω. Δείτε πώς είναι, σε ζωγραφιά είναι. You don't want ταμπούλε? I want, of course. I thought you didn't want. I'm waiting for the guests first. Explain you something. All the guests is not the same in the food, you know. It's like if you wait him to finish, you're not gonna eat. This one. Ouch. Παιδιά, δοκιμάστε αυτό. So Rima,
You are the anchor of the news here in Lebanon? No, it's a special show that we do once a week. It's a live show that really deals with different issues, either social or political or special cases also. So what is the impact of what you said to that imami that day on your show? I cannot really measure it, but I think that it should be something good because self-respect, I guess, is honored and valued by everybody. If you respect yourself well, you really understand that it's a normal act. So no, how is the life of the women's here? I guess we have a rich record talking about women because women here endured a lot. We went through wars for 40 years and still you see our women in these countries. They are very energetic, they're dreamers, they're achievers, and they're still beautiful and they work hard and they impose themselves. Still, we have some rights that are not achieved. This is everywhere, I guess. But they fight for them bravely. If all these guys are here, and these are Greek guys, where would you put Greek guys? Like? I have no idea about Greek guys. I only saw you. You're excellent. We've been here like you for seem an hour. To be Lebanese, huh? Yeah, like somewhere here. Like. This is Lebanese, yeah. And this is Greek. Okay, I would say. She has Lebanese in her heart. Even this is high, but this is here. The most important thing is that we eat for 1 week. So we're okay. We don't need to eat something for the next week. We're okay now. Lebanon is generous. We respect your stomach. You respect my stomach for sure. I believe that if you don't have self-respect, you will lose everything in every profession. You will lose the success. You will lose yourself. So whatever is the consequence or the threat behind a reaction or the right reaction or the right action, you should do it because it's better to die once than to die every day hating yourself. It's better to die once than to die every day. Η ρήμα μας έδωσε πραγματικά ένα μεγάλο μάθημα και μια άλλη οπτική γωνία στο δικό μας You Only Live Once. Και από πάνω μας πέταξε πίσω και με το αμάξι της. You guys not start thinking about the maximum right now, okay? What's the first thing that you come in your mind when you hear the word Lebanon? It's my heart, it's my soul. Heart, your soul. My soul, my kids, my place, my home. Like, I'm impressed with the people and how open they are, and they give love to other. Like they're very warm. Very warm. Yeah, for example, the love you give to the Israelis, like you love these guys, right? It's amazing. The love you give to the Americans. If you ever love someone who kills your sons and daughter, who takes your land from you. Israelis, they love you so much. They love you so much. They want to take your country. To that extent, not only yours, they want to take yours, our souls. They want to take our souls, not just you our hate place. Them. Peace should be between people that respect one another. And if you have an enemy inside your home or inside your country who is taking everything by force, you should kick him out first, and then decide if you can make any negotiations with him. You have to be equal first, in the terms of rights. Not talk to him, kick him out. Okay. Is that clear? Okay, you want us to get off the car? Is that what you're implying? And I'm talking about you. What do you want to say? I got a little you're scared. Not my enemy. We'll take a taxi. Rima, Rima, σε ευχαριστούμε για μια υπέροχη εκπαιδευτική ημέρα. Η επόμενη στάση μας είναι ίσως διαφορετική από το συνηθισμένο wall party θέμα και σίγουρα πολύ πιο επικίνδυνη. Θέλουμε να μιλήσουμε απευθείας με τη Χεζμπολά. Λοιπόν, σήμερα κλείνουμε μία εβδομάδα στο Λίβανο. Προσπαθούμε να αποκτήσουμε μία επικοινωνία με τη Χεζμπολά και έχουμε βάλει οτιδήποτε γνωστό και άκρη που λέμε και στην Ελλάδα για να μας φέρει σε επικοινωνία μαζί τους. Έχουμε ραντεβού με έναν οδηγό, ο οποίος μας τον έχει στείλει η Χεζμπολά. Δεν θέλουν ποτέ μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο να αποκαλύψουν το πότε και το πού θα συναντηθούμε και για security reasons, για λόγους ασφαλείας. Και σήμερα έχουμε ραντεβού με εκείνη εκεί τη Mercedes σε αυτό εδώ ακριβώς το σημείο, με έναν οδηγό για να πάμε κάπου που δεν ξέρουμε πού είναι.
όσοι από εκεί μέσα θα λένε «Μαγαλά, είναι τόσο ηλίθιοι αυτοί». Λοιπόν. Ναι, είμαστε τόσο ηλίθιοι. Και επειδή πάμε να συναντήσουμε τους στρατιώτες Χεσμολά και γενικότερα τη Χεσμολά, θέλω να πω δύο κουβέντες. Χάρηκα πολύ για την γνωριμία. Εγώ πάω παραπέρα. Να είστε καλά. Κάτσε. Δεν μπορώ, τα κλάματα δεν τα μπορώ, αδερφέ. Εσύ δεν θα πεις. Όχι, εγώ τι να πω. Μπορεί να το τελευταίο φιλμ που θα βρουν. Βρήκαμε το φιλμ. Αν γίνει κάτι εκεί που πάμε, επειδή θα είναι και ο Θεός και κάνουμε μαζί μας, δεν θα το βρουν ποτέ το φιλμ. Πάμε να δούμε αυτόν τον άνθρωπο. Μαμά, τη Μόλι. Συναντηθήκαμε με τα νεαρά μέλη της Χεσμολά. Μαζί τους ήταν και ένα μεγαλύτερο μέλος που δεν μπορούσε όμως να εμφανίσει το πρόσωπό του για ευνόητους όπως μας είπε λόγους. He says that he doesn't want his face on the camera. Yes, he can. He cannot. Yes, he cannot because like I don't know in English, but he's old, so he's up in the. Yeah. He's an old fighter. He have a lot of experience. He can't put his face on the camera. From what we realize, you simulate a real battle, so you are more prepared, or you just do it for fun? We do it for the both. So we have more relationship between us. We will be one hand. Only we are one family, one soul, one. One hand. How old are these guys? We have 15 to 24 or 25. And how do you recruit them? How do you find them, or how do they find you? I don't know. We can say it's a magical thing. The soul push him to find himself. He go to educational, and he go to work. But he have a relationship with his God. Push him to us, and this in first, and the second, their families, maybe one of their parents in Hezbollah, every one of these guys know they have enemy. So if any time something happened to Lebanon, these guys, the kids, because in my eyes they're kids, you know, they're gonna fight. I don't think they are kids. In Islamic traditional, they are men. They're men. 15 years. He can marriage, he can open the house, he can. He can fight. Of course, everything. It's not mean we just love fight or love dead. لا. احنا بنحب الحياة. We are love the life. But we don't love the life. يعني كيف بدي اقول لك اياها؟ Under the pressure. Under the pressure one. We wish you to never have to fight ever. Yeah. To always have peace. Always. That's our wish. Thank you. Nice to meet you guys. Η τρομοκρατία του ενός μπορεί να σημαίνει την ελευθερία κάποιου άλλου, λένε. Δεν είμαστε όμως εδώ για να κρίνουμε. Το μόνο που θέλουμε να πούμε είναι ότι κάθε μορφή βίας και πολέμου φέρνει αποτέλεσμα μόνον με αρνητικό πρόσημο. I want my son to get that. He don't know. Ας αλλάξουμε κλίμα και να πάμε σε μια θετική ιστορία. Σήμερα θα κάνουμε έκπληξη στον Άντωνη. Ο Άντωνη είναι 11 χρονών και έχει καρκίνο. Πώς μπορεί να είναι θετική και να ξεκινάει έτσι, θα μου πείτε. Έχει να κάνει με την οπτική γωνία που κοιτάς τα πράγματα, θα σας πούμε εμείς. Now we want to introduce you to the people. Okay. Okay. To our friends. Hi. Hi, guys. This is Soraya, and Soraya is a really special woman because what she does is she makes children happy. We grant the wishes of children suffering from critical illnesses
We try and lift their spirits and make them, give them the strength, the physical strength to really continue in their battle against their illness. Anthony is 11 years old. He suffers from cancer. And his doctors called us to intervene because Anthony's spirits were pretty low and he still has to continue a big part of his treatment. In order to do so, he needs to be a bit stronger psychologically. So this is why we're here today. We're going to try and make him smile. It's our job. Yes, it to is. To make the others smile. Yes, and you're pretty good at it. How do you know this? See, I'm smiling. Μία μέρα με τον Anthony, λοιπόν. Anthony? Vidal, Anthony. Hi. Kiefer. Hi. Hi. Sakis. Hi. And George. I'm George. Hi. Hello, Anthony. Hi. So we're good to go. We're good to go. Huh? We're good so, to go. So you have to tell him. What are we going to start with? Today, we're gonna like have a nice day today, but we have some surprises. But George doesn't know what we're doing either. He's gonna be surprised too. Okay, give me five, man. We're in the same. We're in the same. Side. You're his father. His father, yes. No, your name is George. Yes. Nice we have the same you. Name. Yes. Nice to meet you, bro. Yes, nice to meet you. Do you wanna walk on water? Medaktim Shalmai. Yeah, you do. Okay, come. Δεν μ' άφησε να πάω πρώτος, ρε. Αυτός είναι χειρότερος από μένα. Και ο Άντωνη θέλει να περπατήσει πάνω στο νερό. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last it's ride. It's been a long day without you, my friend. Did you like the walking on water? Yeah? Yes. It was easy? Easy? Yeah. You're the best, Anthony. Thank you very much, okay? Bye-bye, yeah? Bye, Anthony. Bye, guys. Bye, Anthony. Ciao. Actually, no. You know what? I have an idea. Like we should go to one more place together. What do you think? What you want? He wants a lot. Okay, let's go. Okay. Let's go, vamos. Let's go. Yeah. Yalla. Do you like Luna Parks? You like Luna Park? There is a little difference this time. Today they are going to open the Luna Park just for you and your friends. So we have the whole thing to ourselves. Let's go, vamos. Και ο Άντωνη θέλει να έχει ένα Λούνα Πάρκ μόνο για τον ίδιο. We've come a long way from where we began. Άντωνη, tell me, what do you want to play first? What game? Roller coaster? Yeah. Where? The roller coaster? The roller coaster. We do it. Is this the one that goes really fast? Yeah. Yeah. Siklo Ido, Anthony. Siklo Ido. He will hold your hand. Ah, he's gonna hold your hand. He's gonna hold your hand. If he holds my hand, I can do it. You both go out your way and the vibe is feeling stronger. What's small turn to a friendship turn to a bond. And that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood comes first, then the line will never be lost. Established it on our own when that line will never be drawn. And that line is what we do, so remember me when I'm gone. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you're gonna be with me for the last ride. So let the light guide your way.
about you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. Πάμε όλοι στο Μαυρίδι, πάμε, πάμε έτσι, έτσι να κουνιέται. Να κουνιέται η φράτζα, το μαλλί να κουνιέται. Πάμε, πάμε, πάμε και οι δύο πάνω του. Πάμε και οι δύο πάνω του. Πάμε και οι δύο. Πάμε έτσι. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you. Βλέποντας το χαμόγελο στο πρόσωπο του Άντωνη, νιώσαμε κι εμείς πιο γεμάτοι. Ήρθαμε εδώ για να δώσουμε θεωρητικά χαρά στον Άντωνη, ο οποίος τελικά δεν το χρειαζόταν γιατί είναι ένα χαρούμενο παιδί από μόνο του. Και νομίζω ότι εμείς πήραμε περισσότερη χαρά από τον ίδιο. Το μόνο που εύχομαι να γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα καλά και να μην χρειαστεί ποτέ να κάνει κάποιος οργανισμός μια αυτή την πραγματικότητα, αλλά να γίνονται όλες από μόνες τους. Βρισκόμαστε τόσες μέρες σε έναν τόπο που όλα αυτά τα χρόνια το χώμα το έχει βαφτεί κόκκινο από το αίμα απλών ανθρώπων, οι οποίοι πολέμησαν στο όνομα της θρησκείας. Αν πραγματικά υπάρχει Θεός, πώς είναι δυνατόν να επιτρέπει να αρρωσταίνουν παιδιά, παιδιά σαν τον Άντωνη, και πώς είναι δυνατόν να τα παίρνει μαζί του, όποιος και είναι αυτός ο Θεός. It's been for one year and four months. It's so hard for me. He don't know. I didn't tell him the truth. Just a little bit. For my wish, I want my son to get better. That's it. Ο Άντωνη λοιπόν ήταν η πιο θετική νότα του ταξιδιού μας. Ίσως μία από τις πιο θετικές που έχουμε συναντήσει. Γιατί στη ζωή μας το πρόσημο το βάζουμε εμείς οι ίδιοι. Είτε πρόκειται για μία βομβαρδισμένη χώρα, είτε για τη δύσκολη θέση της γυναίκας μέσα σε μία ανδροκρατούμενη κοινωνία, είτε ακόμα για ένα παιδί που προσπαθεί να κερδίσει τη ζωή του, εμείς οι ίδιοι, με τη στάση μας και τη θετική ή αρνητική μας σκέψη, καθορίζουμε τη δική μας πραγματικότητα. Και εμάς μας αρέσει η πραγματικότητα του Άντωνη, που μπορεί να στέκεται όρθιος απέναντι σε κάθε εμπόδιο και με τη θετική του ενέργεια να χαμογελά. Θα κάνουν σε καμιά εβδομάδα grand debut για το Μαυρίδι. Να τον βάλουν σε κανένα παιδότοπο με κουτάβια να τα χαϊδεύει. Να τα χαϊδεύει και θα τον αφήσουν να κερδίσει το σάκι σε κάποια αθλήματα για να τραγουδάει μετά. Grande wish, κατάλαβες. Η αλήθεια είναι ότι άμα σου φύγει καμιά κλανιά θα έχεις πρόβλημα, γιατί δεν υπάρχει καθαρός αέρας. Θα πεθάνεις από ασφυξία